Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σήμερα φιλοξενώ στο κανάλι μας την Αλεξία Νυμποταμίτου, κλινική διαιτολόγων Κύπριαν γνώριμων πολλών ετών. Και από ό,τι καταλαβαίνω, Αλεξία μου, θα το βάλεις και στο δικό σου το κανάλι, άρα είναι ένα crossover επεισόδιο. Crossover episode. Καλώς όρισες, Αλεξία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Θέκλα μου, πάρα πολύ. Νομίζω ότι ποια πρόλαβε να προσκαλέσει πρώτη. Εσύ έκαμε την επαφή ή εγώ. Νομίζω εγώ έκαμε την επαφή, Θέκλα. Εγώ έχει καιρό που το σκεφτόμουν, αλλά ήθελα να... Δεν ήθελα να εκμεταλλευτώ τον πόνο σου. Ήθελα να μιλήσουμε. Αν θυμάσαι πέρσι τις καιρόν έστειλα σου ένα μήνυμα ότι... Είμαι εδώ, οπότε με θέλεις. Ναι. Πράγματι, ναι. Και εγώ έτσι με μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σου. Δια τον λόγο ότι μου αρέσουν οι συζητήσεις σου, οι αναλύσεις σου. Έχω και εγώ έτσι προβληματιστεί για διάφορα κοινωνικά θέματα, ψυχολογικά θέματα κτλ. Και είναι μέρος και τούτου που κάνω, εκτός που το ότι είμαι σαν Αλεξία, τούτο που κάνω. Δηλαδή, ένας διαιτολόγος μπορεί να νομίζει ότι μπορεί να προσφέρει το επάγγελμα που προσφέρει, χωρίς να έχει και τον παράγοντα ψυχολογία. Και απαντώ σωστά στον ασθενή μου, στον πελάτη μου, ανάλογα με το τι βιώνει. Με την Αλεξία γνωριστήκαμε πολλά χρόνια πριν, πρέπει από το 2005, νομίζω 6. Ναι. Σε τηλεοπτικά πλατό έχουμε βρεθεί μαζί. Και γνωριστήκαμε και περαιτέρω. Η Αλεξία είναι... Ξέρεις, Αλεξία, από την πρώτη στιγμή που σε γνώρισα ένιωσα ότι έχω να κάνω με έναν νέον άνθρωπο. Έναν πραγματικά αυθεντικά νέον άνθρωπο, γιατί είσαι νεότερη που μέναν εν τω μεταξύ σε κάποια χρόνια, ναι. Εγώ με το 75 γέννημα. Σε ποιον... Ναι, είσαι 4 χρόνια μικρότερη από μένα. Στη γενιά μας υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που δεν είναι νέοι και δεν έχουν νεανικά μυαλά. Με το που σε είδα, αναγνώρισα ένα νεανικό μυαλό. Και παρακολουθώ την πορεία σου. Είναι και σε έναν αρκετά μοναχική πορεία σου λόγω του επαγγέλματος σου. Τούτο που έτσι... ξέρω για σένα, γιατί είμαστε και συνδεδεμένες στα κοινωνικά δίκτυα. Άρχισα να παρακολουθώ πριν 4 χρόνια περίπου, όταν άρχισες να καταγράφεις, να κάνεις document την πορεία της ασθένειας του γιού σου, του Νικόλα, με παιδικό καρκίνο. Δεν σου κρύβω ότι στενοχωρέθηκα πολύ για την ταλαιπωρία μου περνούσε το παιδί και εσύ και όλη η οικογένεια. Και... σας είχα στο μυαλό μου όλον αυτόν το διάστημα. Θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά γενναίο και χρήσιμο το γεγονός ότι κατέγραφες την πορεία του Νικόλα. Όσον ήταν ασθενής, ήσασταν πολύ καιρό στην Αμερική. Ναι, ξεκινήσαμε, είμαστε στη Γερμανία, μετά στη Βιέννη, μετά στην Αμερική. Επεράσαμε από διάφορες χώρες και συναντήσαμε διάφορους ανθρώπους γύρω μας. Η καταγραφή, Θέκλα μου, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν ήταν μια συνειδητή πράξη. Ήταν μάλλον μια ανάγκη από εμένα κάποτε να εκφράζω τον πόνο μου και να νιώθω ότι έτσι εισακούμε. Ξέρεις, μα μοιράζεσαι, νιώθω τον πόνο σου, σαν να γίνεται καλύτερος, πιο βατός. Νομίζω ότι μάζεψες και θετική ενέργεια από αρκετούς ανθρώπους που σε αγαπούμε και σε εκτιμούμε. Και εσύ και ο Νικόλας και η Θεοδώρα, όλη η οικογένεια. Νομίζω ότι είχατε τις ευχές και τις προσευχές των ανθρώπων που σας αγαπούμε. Το θαυμάζω το τον που έκαμες. Πραγματικά το θαυμάζω, γιατί ήταν ένας μηχανισμός να αντιμετωπίσεις εκείνο που σου συνέβαινε, δημιουργικός. Ως a creative coping mechanism. Που είμαι σίγουρη ότι έδινε θάρρος και στον Νικόλα. Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά που έγινε η διάγνωση του Νικόλα, που ήταν εν μέσω κορονοϊού, άρα ήταν ένας λόγος που πάρα πολλοί άνθρωποι ίσως να μην μπορούσαν να μας προσεγγίσουν και να είναι κοντά μας όσον θέλαν,
Δηλαδή πρακτικά κοντά μας, κατάλαβες, γιατί ήταν, περνούσαμε το δύσκολο του κορονοϊού που όλοι ζήσαμε, όλοι ξέρουμε πώς ήταν και Πότε τα έγινε η τραύματα. διάγνωση του Νικολά? Λοιπόν, η διάγνωση του Νικόλα έγινε Γενάρη του 19. Άρα γυρίσαμε πίσω που ουσιαστικά ήταν οι διακοπές των Χριστουγέννων. Και εντάξει, η συμπτωματολογία ήταν έντονη στα Χριστούγεννα. 7 του Γενάρη πήγαν πίσω τα μωρά σχολείων, μετά τα φώτα. Νηπιαγωγείων πήγαινε ο Νικόλας τότε, Ο ναι. Νικόλας ήταν τότε στο Junior School, εντάξει, στην πρώτη τάξη. Ήταν στην πρώτη τάξη. Λοιπόν, και αντί να πάει σχολείο με τη Θεοδώρα, να αποχαιρέτησε την αδερφή του το πρωί του εκείνης της μέρας, και εγώ και ο Νικολής πήγαμε για να κάνουμε ένα σκάν στο πνεύμονα, να δούμε τι έγινε του. Εξέραμε, εξέραμε. Δηλαδή, πέτω το intuition της μάνας. Καταρχήν, η διάγνωση έγινε κυρίως με τον πατέρα μου, να πούμε. Είχαμε πάει στον παιδίατρο πάρα πολλές φορές. Αλλά ξέρεις, άμα είσαι και εσύ Πατέρας ένα. σου, ο πατέρας σου είναι ιατρός, είναι γαστροεντερολόγος. Ναι. Πατρός, ναι. Πατρολόγος, Ναι. Εκεί οπότε, πάει το εντάξει. λόγο σου, παπά σου. Ναι, Ο σωστά. πατολόγος, βεβαίως, ναι. Άρα, παρά το ότι είμαστε μια οικογένεια γιατρών, και ο νονός του Νικόλα γιατρός, και ο παπάς του Νικόλα κτηνίατρος, γιατρός, άρα η μητέρα μου οφθαλμίατρος, αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι, εντάξει, κάποια δεδομένα ήταν εύκολο για μας να τα αντιληφθούμε, αλλά άμα είσαι τόσο κοντά στον ασθενή, ξέρεις, δεν θέλεις να δεις την πραγματικότητα, πιστεύω και θεωρώ. Άρα όλοι μας, παρόλο που το νιώθαμε, ξέραμε το κτλ., μέχρι να γίνει η διάγνωση, ήμασταν, κρατούσαμε την ελπίδα έτσι πάρα πολλά δυνατά. Τέλος πάντων, αλλά εκείνη τη μέρα, Θέκλα μου, αποχαιρετήσαμε τη Θεοδώρα και κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι, ξέρεις, εμείς δεν θα έρθουμε πίσω σήμερα. Και πράγματι, δεν ξαναγυρίσαμε σπίτι με τον Νικολή μετά από εκείνο το πρωί. Επίαμε να κάνουμε το σκάν, την ακτινογραφία, να ακολούθησαν και άλλες ακτινογραφίες. Επίαμε κατευθείαν στο Μακάριο, όπου ενωσηλευτήκαμε στο Μακάριο κοντά ένα μήνα και εφίαμε με air ambulance, κακήν κακός, ακατεμένη, που το Μακάριο Νοσοκομείο Λευκοσίας. Τούτη είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα την Η κάνουμε τώρα. διάγνωση ήταν καρκίνο στο πνεύμα, Αλεξία, η αρχική. Ήταν Ewing sarcoma ήταν η διάγνωση. Ewing sarcoma ήταν η πλούρα του πνεύμονα στην αριστερή μεριά. Όπως και να έχει, μπορεί να μην είμαι ακόμα τόσο έτοιμη να μπαίνω σε Εντάξει, λεπτομέρειες. ό,τι Έχω την θέλεις, προσοχή. Αλεξία, ό,τι θέλεις εσύ. Διότι είμαστε σχεδόν ένα χρόνο από τον καιρό που έφυγε ο Νικόλας με εγκεφαλικό. Το τι ακολούθησε βεβαίως, όπως είπες, είχε να κάνει με πάρα πολύ πόνο, με αμέτρητα βράδια ξάγρυπνα, πάρα πολλές χημειοθεραπείες, πολλούς κύκλους χημειοθεραπείας στη Γερμανία, μια τεράστια επέμβαση στη Βιέννη, ένα μικρό χρονικό διάστημα στο οποίο ήταν η Νιρβάνα μας, όπως την ονομάζω, γιατί επανήλθαμε στην Κύπρο για 2 μήνες αφού μας έδωσαν το ότι είμαστε καθαροί από τον καρκίνο. Και δυστυχώς είδαμε την ίδια συμπτωματολογία, ξέραμε όλοι μας πλέον ότι είχαμε το ρίλαψη, επανήλθε ο καρκίνος. Και η Ευρώπη εμάς εδέχεται πλέον, Θέκλα. Εμάς εδέχεται πλέον η Ευρώπη. Ήταν τύπου ψηλά τα χέρια, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Οπότε είχα ήδη επαφές με την Αμερική και έτσι εσπεύσαμε στην Αμερική. Ήταν either now or never, ας πούμε. Ήταν πάρα πολλά γλίωρα τα πράγματα. Κάποια στιγμή είναι να κάνω και την παρένθεση του πώς μας αισθάθηκε η κυπριακή κυβέρνηση και πώς όχι. Ένενε της παρούσας τώρα, γιατί δουλεύω άλλα πράγματα τώρα. Αλλά για να επανέλθω στον πρόλογο σου, είναι ότι αισθανθήκα μας πάρα πολύ από την Κύπρο με διάφορους τρόπους. Εντάξει, γιατί ήμασταν πάρα πολύ καιρό στο εξωτερικό. Οι πολλά κοντινοί μας χαθήκαν, Θέκλα μου. Θέλησε ο πόνος ο τεράστιος που ζούσαν δίπλα μας, που δεν μπορούσαν να τον Τα λες δεχτούν. πολύ κοντινή σας εννοείς φίλοι. Ναι. Δηλαδή, έπαιρνα μηνύματα συμπαράστασης των αγώνων, και που υπάρχουν πολλούς άγνωστους, οι οποίοι ήταν έτσι, πώς να σου το πω, πιο δυνατά, θέλω να πω, και τα μηνύματα.
Πάντα δίνω το ελαφρυντικό στον κόσμο. Είμαι, νομίζω, αποφύσεις Ναι, μου έτσι. ξέρεις όμως ότι μια τέτοια συνθήκη δεν βγάζει στην επιφάνεια το πραγματικό ποιόν των σχέσεων μας. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή ένας άνθρωπος που συμπεριφέρεται σαν στενός μας φίλος, λέω συμπεριφέρεται σαν γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι κάποιος είναι φίλος μας, αλλά στην ουσία συμπεριφέρεται σαν φίλος μας. Αν κάποιος είναι στενός φίλος, θα νιώσει περισσότερη εγκύτητα όταν ο φίλος του έχει κάτι δύσκολο. Θα ξεπεράσει το δικό του φόβο του θανάτου ή φόβο της ασθένειας. Στην ουσία τι γίνεται. Φοβάται ο καθένας το θάνατο, φοβάται την ανασφάλεια, την ασθένεια, οπότε αν το πάθει κάποιος φίλος του μπορεί να τον αποφεύγει για να αποφύγει το δικό του πόνο. Αλλά ποια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης? Επειδή σε αγαπώ, αντέχω να αντιμετωπίσω τους δικούς μου φόβους και να σταθώ δίπλα σου σε τούτο τόσο φοβιστικό πράγμα που περνάς. Εντάξει, ίσως, ναι, ίσως ξέρεις, σε κάποιες σχέσεις πάντα κρατούσα το λάβαρο, πάντα ήμουν εγώ που ξέρεις, είμαι εδώ για σένα και όλα γίνονται, καταλαβαίνεις, άρα όταν αντιστραφήκαν οι όροι ήταν σοκ. Και πάρα πολλοί κόσμος, ξέρεις, μπορεί να πονεί τόσο πολλά θέλω να πω, που να μην μπορεί να, δηλαδή κάποιος που σε νιώθει σαν αδερφόν του, στην πορεία έτσι αποφάσισα να το αναλύσω και να το δικαιολογήσω. Νομίζω ότι είναι μια δικαιολογία πολύ γενναιόδορη. Ευχαριστώ. Και μοιάζει με τη δικαιολογία που δίνω εγώ. Σε άλλα πράγματα. Όχι, να σου πω. Ναι. Έτυχε μου και σε άνθρωπο στην προσωπική μου ζωή, αλλά και σε άνθρωπο στην επαγγελματική μου ζωή, που να είμαι δίπλα τους, ανθρώπους που να είμαι δίπλα τους σε πολύ δύσκολες φάσεις απώλειας και πέθους, που μετά να μην θέλουν να με ξέρουν. Και το ερμηνεύω έτσι, ότι όταν με βλέπουν θυμούνται την περίοδο που επονούσαν, που επεθούσαν, οπότε με αποφεύγουν, Για δεν λόγο. τσακωθήκαν μαζί μου ή κάτι, απλώς αποξενωθήκα. Όμως η διαφορά ποια είναι, ότι οι άνθρωποι που σου λέω είτε επαγγελματικά με είχαν ανάγκη, είτε προσωπικά με είχαν ανάγκη, να του σταθώ και ήταν κοντά μου όσων με είχαν ανάγκη και τώρα που δεν με έχουν ανάγκη είναι φύγαν. Ενώ στην περίπτωση τη δική σου ήταν τότε που του είχε όντω ανάγκη. Κατάλαβε τι εννοώ. Δηλαδή. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, αλλά εντάξει, θα σου πω, εμείναν λίγο καλή να πω. Δηλαδή, τούτον, έδωσε μου, ξέρεις, ήταν τα ίδια άτομα σε συνεχόμενη βάση, με τα ίδια ενδυναμωτικά λόγια, με Μαθαίνεις τις ποια είναι η ίδιες. πραγματική σου φίλη. Όταν Ναι. περάσεις ασθένεια, θάνατο, διαζύγιο, κάτι συγκλονιστικό, βλέπεις ποια είναι η πραγματική σου φίλη. Όχι, ξέρεις, μαζί μου ήταν ένα βήμα παρακάτω. Εφάνηκαν νυχτεία αρκετά για να αγκαλιαστώ από ανθρώπους και να δημιουργήσω δυνατούς δεσμούς που κρατώ μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα, και πέρασε τόσο καιρό, αλλά να αντιληφθώ ότι μπορώ να ανανεώσω τούτο το πράγμα, να φέρω καινούριο κόσμο κοντά μου Μα και ακριβώς εν τούτον το να είσαι νεαρός άνθρωπος, εν τούτον που σου είπα ότι είδα σε σένα όταν σε γνώρισε ότι είσαι νεαρή, ότι είσαι νέα στη ψυχή. Εν τούτον που είπα όταν σε γνώρισε, είπα να ένας νέος άνθρωπος, φωτεινός άνθρωπος. Ναι. Και ισχύει και για σένα. Θέλεις να εξελίσσεσαι. Θέλεις να Πάντως εξελίσσεσαι. εγώ διαβάζοντας τις αναρτήσεις σου στο Facebook, στο Instagram, που πολλές Ναι. φορές έβαζα σου μόνο μια καρδιά, αν μπορούσα να έβαζα στο σχόλιο καρδιά. Ενώ δεν ασχολήθηκα περαιτέρω. Με ποιαν έννοια, με την έννοια του ότι λέω να δει την καρδιά, αν θέλει να μου πει κάτι να μου μιλήσει. Για να καταλάβουν οι φίλοι, δεν έκανα με στενή φιλία, αν είμαστε γνωστέ. Έχω έρθει όμω στο γάμο σου. Το θυμάμαι το που του γάμου που θυμάμαι. Έτσι έχουμε συνομιλήσει. Όσε φορέ βρεθήκαμε, μιλήσαμε εν καρδιά. Θα λέγαμε ότι είμαστε γνωστέ προ φίλε, όχι ακριβώ φίλε, γιατί αν είμαστε φίλε, θα παρέμενα στη μια καρδιά. Θέλω να σου πω όμω ότι κάθε φορά που διάβαζα ανάρτηση σου, δεν γέμιζα απεισιοδοξία. Δεν ένιωθω ότι κλεγόσουν, ότι ήταν χειριστικέ ή ιστριονικέ οι αναρτήσει σου. Ήταν θαραλέε οι αναρτήσει σου, και ήταν αναρτήσει τι οποίε περιέγραφε κάτι χωρί να επιβαρύνει τον αναγνώστη. Γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορεί να βάζουν φωτογραφίες από νοσοκομεία ή από να μιλούν για την ασθένεια τους, αλλά μιλούν με έναν επιβαρυντικό τρόπο. Εσέναν ο τρόπος σου δεν ήταν επιβαρυντικός, ήταν έντιμος. Ενεδιούσες το βάρος σου αλλού, κρατούσες το εσύ.
Καταρχήν σημείωσε ότι για μένα ήταν τρίνον έναν είδο θεραπεία, όπω είπα και πριν, αλλά πώ. Διότι σαν μάνα, παρά το βάσανο, τον πόνο που ζούσα μέσα από τα μάτια του Νικόλα, σωματικό, ψυχικό πόνο, κάθε κύτταρο του σώματο μου πραγματικά επονούσε και κάθε μέρα έλεγα πώς μπορώ εγώ να πάρω τον πόνο Θεέ μου και να φύγει από τον Νικόλη. Και όλοι μας, δηλαδή και με τη μάμα μου να μιλήσεις, και με τον παπά μου, και με τον Ανδρέα να μιλήσεις, πιθανότατα και Θεοδώρα να σου πω την αλήθεια, επειδή ζήσαμε τόσο πολύ πόνο, κατάλαβες, που τα μάτια του Νικόλα, που το σώμα του, όλοι είχαμε τούτον το κοινό, την προσευχή, το πώς να τον απαλύνουμε από τούτον τον πόνο. Mm. Άρα λοιπόν ήμουν η μάνα που έπρεπε να κρατά την ελπίδα ζωντανή πέρα από τον πόνο. Εντάξει. Και νομίζω ότι έχει να κάνει και με την ιδιοσυγκρασία μου σαν άνθρωπο. Πάρα πολλέ φορέ συναντώ ανθρώπου στο γραφείο μου που τα έκανα τα όλα λεξιά μου. Δεν υπάρχει φω στο τούνελ. Δεν υπάρχει φω στο τούνελ. Έχω το τάδε πρόβλημα, το τάδε πρόβλημα, το τάδε πρόβλημα. Πιάσε 15 διαιτολόγου τη Λευκοσία. Και θέλω να πιστεύω ότι τούτο που ονομάζεται resilience, τούτο που ονομάζεται ελπίδα. Ψυχική ανθεκτικότητα. Ναι, ναι, θεωρώ ότι είναι τεράστια συνθήκη ζωής. Τεράστια συνθήκη ζωής. Και καταρχήν είχα ένα δάσκαλο μεγάλο, που ήταν τα παιδιά μου και ο κυρίος Νικόλας. Μεγάλος δάσκαλος ό,τι αφορά την ελπίδα. Δεν μπορούσε εκείνος μέσα από εκείνον όλον τον πόνο να ονειρεύεται και να ονειρεύεται μεγάλα. Όχι ονειρεύεται φτιάχνω και αγοράζω λαμπορκίνι. Να ονειρεύεται πώς βρίσκω λύσεις για άλλους. Και σε νιώθω ότι εγώ δεν δικαιούμαι, ρε παιδί μου, να πέσω κάπως. Άρα νομίζω ότι τούτον έφκαινε που τα μηνύματά μου. Δύο θάρρος στον εαυτό μου και συνάμα προσπαθούσα να κρατήσω τον την ελπίδα του να σώσουμε τον Νικολίν έτσι ψηλά. Αναμένει. Εντάξει. Ο καρκίνος είναι ένα θηρίο θέκλα μου πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Και δυστυχώς επειδή ζούσα το πολύ πριν από τον Νικόλα, ας πούμε, που τον το θηρίο, δηλαδή μέσα από το επάγγελμα μου, εντάξει, που τους πελάτες μου, που άλλοι είναι ακόμα εδώ, μακάρι αν καλά, και άλλους εχάσαμε, ας πούμε, σε αυτήν την πορεία, αντελήφθηκα πάρα πολύ νωρίς ότι δεν μας λείπουν τα εργαλεία. Μας λείπουν τα εργαλεία. Άρα, επιστημονικά εργαλεία. Επιστημονικά εργαλεία. Στην περίπτωση του Νικόλα. Και θα μιλήσω για την Κύπρο, δηλαδή κρίμα να αναφερθώ καν στο κομμάτι μα. Διότι έχει αξιόλογους ογκολόγους. Αξιόλογους, αλλά του λέω, αν μας λείπουν τα επιστημονικά εργαλεία. Άρα λοιπόν ο Νικόλης έπασχε από Ewing sarcoma, του οποίου η θεραπεία γίνεται είναι 30 χρονών θεραπεία. 30 με 35 χρονών θεραπεία. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έγιναν έρευνες σε τούτο το κομμάτι. Αυξάνονται οι αριθμοί με ταχεία συχνότητα. Τεράστια συχνότητα. Και κάποιος είναι να πει, όχι, ξέρεις, μαθαίνουμε τώρα ότι φεύγουν τόσο πολύ που καρκίνο και τα λοιπά και αυξήγα, γιατί έχουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα λοιπά, είμαστε πιο κοντά με τον τρόπο. Ενώ παλιά θα αναφέρετουν έναν περιστατικό, ας πούμε, στην τηλεόραση, αν ήταν κάποιος ο οποίος γνωστός. Ισχύει και τούτο, Θέκλα, ισχύει. Αλλά θέλεις ένα τρόπο ζωής μας, θέλεις ένα διατροφή μας, θέλεις το ότι δεν έχουμε τα επιστημονικά εργαλεία, δεν κατοχυρωθήκαμε σωστά στον το διάστημα, επρόλαβε μας ο καρκίνος. Και μιλώ πολλά γενικευμένα βεβαίως, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί καρκίνοι που υπάρχει φως στο τούνελ, βλέπε καρκίνος του μαστού, καρκίνος του παχιοσεντέρου πιθανότατα, άρα έχουν γίνει αλλαγές. Αλλά στα σαρκώματα τα οποία έζησα εγώ, στα γλιοβλαστώματα, και συζητούσαμε πριν ότι ίσως και εσύ μια εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, έτσι, σε προσωπικό επίπεδο, δυστυχώς τα εργαλεία με τα οποία παλεύουμε είναι παμπάνε. Νοείς ότι δεν γίνονται καινούργιες έρευνες, καινούργιες μελέτες για να βρεθούν καινούργιες θεραπείες αντιμετώπισης τούτων των ασθενειών, οι οποίες αυξάνονται των οποίων οι αριθμοί των ασθενών αυξάνονται, αλλά παραμένουν σε θεραπείες που βρέθηκαν ή εισηγήθηκαν να τις κάνουν πολλά χρόνια πριν. Και άρα το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή θέμα που σκοτώνει τα παιδιά μας ποιον είναι? Ο καρκίνος. Στην παιδική θνησιμότητα, να.
Παιδική θνησιμότητα. Δεν το ήξερα, Αλεξία, που σένα το ακούω τώρα. Είναι ο νούμερο ένα παράγων παιδικής θνησιμότητας. Wow. Wow. Οπότε, ναι, ξεκάθαρο πλέον οι αριθμοί είναι ξεκάθαροι. FDA, European Commission, όλοι συμφωνούν με το ίδιο σενάριο. Πράγμα που σημαίνει ότι εντάξει, πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Εκτός ότι είχα την πονιά την κλωτσά μου, το γιο μου, δηλαδή ξεκάθαρα τούτο με οθεί, εκτός το ότι τούτο μου δίνει ελπίδα ζωής, γιατί πραγματικά περί αυτού πρόκειται. Ευτυχώς κατάφερα το ίδιο κατάλληλο στου ανθρώπου, ελιχτιώθηκα με ανθρώπου που επικοινωνούσα του κατά τη διάρκεια τη θεραπεία του Νικόλα, και έχουν, οι οποίοι ασχολούνται με μια πάρα πολύ δυνατή έρευνα, ονομάζεται liquid biopsy, η οποία αν καταφέρουμε και βγάλουμε τέκλα με τον πόσο. Υγρή βιοψία. Υγρή βιοψία, liquid biopsy. Ακριβώς. Αν καταφέρουμε να βγάλουμε την βιοψία που το Boston Children's, που το Dana Farber προ τα έξω, ένα τεράστιο εργαλείο. Ναι, για αυτό που θέλω να μιλήσουμε, θέλω να μου μιλήσεις για το foundation που έχεις ξεκινήσει για τον Νικόλα, στη μνήμη του Νικόλα. Ναι. Και στην ουσία για να κρατήσει ζωντανό το πνεύμα του Νικόλα και τι δονήσει του Νικόλα σε αυτόν τον κόσμο και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ναι. Λοιπόν, όταν έφυγε ο Νικολής, το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι ήταν να δημιουργήσω ένα ίδρυμα για να προσπιστώ οτιδήποτε. Δεν είμαι σε ψυχολογική κατάσταση, διάθεση για να κάνω κάτι τέτοιο, διότι έντια για να φαινόμαστε δάμε ότι είμαστε υπερδύναμοι, η πραγματικότητα είναι ότι ήμουν ένα κουρέλι. Και ποια μάνα δεν θα ήταν. Εντάξει, δηλαδή... Γιατί μετά που πέθανε κιόλας το μωρό, πλέον ένιξες να προσπαθείς να το σώσεις, οπότε έπεσε η αδρεναλίνη σου κατακόρυφα και φάνηκε όλη σου η κούραση και η ταλαιπωρία μαζί με τον αβάσταχτο πόνο. Μπορώ να το διανοηθώ. Δεν μπορώ να διανοηθώ τι πόνο νιώθει η μάνα που χάνει το παιδί, και μάλιστα μετά από 4 χρόνια ταλαιπωρίας. Α. Τρία. Κοίταξε, ναι, που 3 χρόνια και η καρδιά μου είναι μισή, λέω πολλές φορές, και στην Θεοδόρα. Κάποτε χαμογελά, κάποτε εκνευρίζεται η κόρη μου αν τα ακούει τούτο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι κάποιος έρχεται και πιάνει σου την καρδιά σου. Δηλαδή, τούτο είναι. Θα είμαι πάντα μισή σε τούτο τον κόσμο. Γιατί ο Νικολής ήταν... σου στερήθηκε η ευκαιρία να τον μεγαλώσεις. Mm. Θα μπορούσε να μεγαλώσει και να μακρυνθεί ο ίδιος από εσένα. Θα μπορούσε να μεγαλώσει και να σου πει: εγώ θα ζήσω σε άλλη χώρα. Όμως σου στερήθηκες με βιαιότητα τη δυνατότητα το παιδί που κυοφόρησες και γέννησες να το μεγαλώσεις μέχρι να ενηλικιωθεί. Το οποίο είναι, νομίζω είναι ένα από τα πιο σοβαρά τραύματα που μπορεί να βιώσει μια γυναίκα. Αν όχι το σοβαρότερο. Εκλαμώ. Τα παιδιά μας δεν μας ανήκουν. Πάντα ξεκάθαρο στο δικό μου μυαλό. Εξού και ξέρεις, πολλές φορές όταν βλέπω μανάδες που λένε να θέλω να κάνω τούτο, ο γιος μου και η κόρη μου, και γιατί ρε Αλεξία. Και λέω, γιατί ο γιος σου και η κόρη σου ένεις εσύ. Εσύ τα θέλεις τούτα, τι θέλουν οι ίδιοι, είναι το σημαντικό. Αλλά τούτο ήταν που νωρίς ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Και το τι είδους μάνα θέλω να είμαι επίσης ήταν ξεκάθαρο. Τα μωρά μου ήθελα να είναι ελεύθερη. Και ήταν πολλά σημαντικό. Αλλά στερήθηκε εντός ακριβώς τούτη η ελευθερία του να υπάρξουν. Ναι. Το οποίο είναι εντελώς άδικο, εντελώς όμως. Δηλαδή, δεν έχει καμιά δικαιολογία. Τώρα να πεις, ήταν κάποιος ενήλικας, ο οποίος έκαμε κάποιες επιλογές ζωής, ρε παιδί μου. Πάλι δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποιο λόγο να αναπτύσσει καρκίνο ένας άνθρωπος. Μπορεί κάποιοι να πούν, ξέρεις, έκαμε μια άσχημη ζωή, είναι κάπνιζε, έπινε, προσέχει την υγεία σου και έπαθε καρκίνο. Ένα μόνο όμως. Τι έκαμε ένα μωρό. Δηλαδή, δεν έχει κανένα rationalization που μπορεί να εξηγήσει τον παιδικό καρκίνο. Τίποτε. Ναι. Ακόμα και τούτο που λες, η διατροφή μας ή το περιβάλλον, είναι όλα τα μωρά με την ίδια διατροφή και στο ίδιο περιβάλλον. Ναι. Όχι, σκέφτομαι ειδικά το σοκ το δικό μου, το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια πολλά ισορροπημένη κατάσταση σε έναν τόμο που ονομάζεται Κύπρος, που έχουμε μια αυθεντικότητα να κομπρά παραπονιούμαστε πάρα πολλά μεταξύ άλλων και εγώ να παραπονιούμαι ότι θέλω πιο αυθεντικό τζίνο, πιο αυθεντικό το άλλο και θέλω τα χορτά μου έτσι και θέλω το γαλά μου έτσι και το χαλούμι μου αλλιώς. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ζούμε σε ένα νησί στο οποίο έχουμε originality, έχουμε το πράγμα που ονομάζεται natural, που αλλού το γυρεύουν, το φυσικό.
Οι Ευρωπαίοι πασχίζουν για τον το πράγμα ακόμα, οι Αμερικάνοι το συζητώ ακόμα παραπάνω. Τεράστια τα προβλήματα του τζαμέ σε τούτο το κομμάτι. Αλεξία, να σε ρωτήσω κάτι για θες μου απαντάς, αν δεν θες να μου απαντήσεις να το κόψουν και όπως συζήτηση. Επέρασες κάποια φάση μου να σκέφτεσαι ότι μπορεί να φταίγεις εσύ που αρρώστησες το μωρό? Που βέβαια. Ναι, τώρα σε ρωτώ καθαρά που ψυχολογική περιέργεια. Και άμα ένα πρώτον και κυρίων δεν θα περνούσε εντούν τη φάση, και άμα ένα που είναι active στο κομμάτι της διατροφής και της υγείας, δεν θα ψαχνόταν να έβρει το γιατί. Έκλα μου. Και όχι το γιατί εγώ, πρόσεξε, όχι το γιατί σε μένα να συμβεί, το γιατί όμως, αφού είχα λουφιά και φασόλια πάνω στο τραπέζι μου, αφού έκαναμε την γυμναστική μας, αφού προσπαθούσα στο συναισθηματικό κομμάτι να τους θωρακίσω όσο μπορούσα, να τους δώσω, να είναι ελεύθερα, να τους αφήσω ελεύθερος, ήταν το κύριο. Γιατί. Κατάλαβες. Δεν υπάρχει περίπτωση, νομίζω, μια μανούλα να περάσει το πράγμα και να με διερωτηθεί το τι θα μπορούσα να κάνω αλλιώς. Απάντησες το γιατί? Όχι. Δεν υπάρχει απάντηση, νομίζω. Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση και υπάρχει και το εξής παράδοξο. Επειδή λόγω της δουλειάς μου και λόγω του ότι τα τελευταία 10 χρόνια παραπάνω είμαι πιο πολύ ενεργή στο διαδικτύο και έχω διαβάσει χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων, πέρα από τις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχω δει, υπάρχει το εξής παράδοξο. Υπάρχουν οικογένειες που οι γονείς δεν προσέχουν καθόλου ώστε να είναι υγιεινόν το περιβάλλον μεγαλών τα παιδιά τους ψυχολογικά, σωματικά, φυσικά, να υπάρχει ασφάλεια κλπ. Και μπορεί να κάνουν και πολλά μωρά και τα μωρά τους να είναι υγιέστατα. Και να έχει άλλες οικογένειες που να προσπαθούν φιλότιμα να παρέχουν όσο το δυνατόν πιο υγιεινό περιβάλλον σε όλους τους τομείς και κάποια μωρά να αρρωστούν. Εμένα τούτον διάμω μια παρηγοριά του τύπου ότι σε οποιοδήποτε γονιό συμβεί κάτι τέτοιο, ενώ πολύ φυσικό να διερωτηθεί για το αν φταίει, γιατί είναι ένας τρόπος να διαχειριστούμε τα κακά νέα τούτα, το να λάβουμε τι. Τούτο νομίζω αποδεικνύει που μόνο τότε δεν υπάρχει θέμα φτεξίματος γονιού στον παιδικό καρκίνο. Δεν υπήρχε γονιδιακή υπόσταση. Κοίταξε, υπάρχουν κάποιες θεωρίες, θα κλάμω, γιατί όπως είπες είμαι πολλά σημειαλών που ψηλετε. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες που σου λέει ότι αν ζεις κάτι τραυματικό, ίσως στην εγκυμοσύνη ή αν έχεις μια δύσκολη περίοδο που το γίνεται εγκρέψη κυταρικών επίπεδο. Εντάξει. Αλλά είναι όλα. Έλα να σου πω, επειδή εγώ γνώρισα πολλές έγκυες με τρομερά τραυματικά γεγονότα και ξέρω ότι τα παιδιά τους είναι υγιέστατα, αυτή τη θεωρία θα την κάνω pass και θα την καταγγείλω κιόλας, γιατί προκαλεί ενοχή στη μάνα, ειδικά στη μάνα, για κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ξέρεις τι μου θυμίζει τούτο, θυμίζει μου κάτι θεωρίες που ήταν δημοφιλής στη δεκαετία του 90, όταν ήμουν φοιτήτρια στα μέσα της δεκαετίας του 90, που έλεγαν ότι αν η μητέρα ενός αγοριού έχει στρες τον 6ο με 7ο μήνα, ο γιος της θα βγει γκέι. Φυσικά καταρριφθήκαν αυτές οι θεωρίες, γιατί ήταν επιστημονικά. Ναι. Ήταν, και πώς το βρήκαν τούτον, επιάσαν μια ομάδα, μια μεγάλη ομάδα γυναικών που είχα γιους γκέι και ρωτήσαν τους, είσαι άγχος τον 6ο με 7ο μήνα, και ήταν που ήταν να απαντήσουν οι γυναίκες, αν είχαμε να φούλες οι γυναίκες έχουν άγχος. Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα μυστήριο τούτον και μπορεί κανένας να το προλάβει. Τι που μπορούμε να κάνουμε, νομίζω, είναι να βοηθήσουμε σε initiatives παρόμοια με τα δικά σου. Ναι. Σε τέτοιες πρωτοβουλίες που είναι να βοηθήσουν όλα τα παιδιά όλου του κόσμου, οπότε αν μας τύχει και εμάς και το δικό μας το παιδί. Και δεύτερο, να εξασκήσουμε την πνευματικότητα, να ασκηθούμε στην πνευματικότητα, ώστε αν έρθει και στο δικό μας δρόμο κάτι τόσο δύσκολο που κανένας δεν μπορεί να πει εγώ είμαι εκλεκτός και δεν θα μου συμβεί. Έτσι. Έτσι είναι ακριβώς. Να είμαστε σε μια πορεία που ίσως να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε πιο καλά. Έτσι. Ακριβώς, οπότε, ναι, συμφωνώ πολύ να μάθω. Τούτο είναι το mission, δηλαδή, αυτό πρέπει να κάνουμε. Οπότε, εγώ βρέθηκα σε μια κοινότητα που με αγκάλιασε, που μας αγκάλιασε. Θες να μας πεις λίγο για τον την κοινότητα? Ναι.
Λοιπόν, άρα εισπεύσαμε στο Μαϊάμι και ξεκινήσαμε θεραπεία με τον Νικολίν και πήγαν αρκετά καλά τα πράγματα, από πλευράς δηλαδή θεραπείας του καρκίνου. Βεβαίως είχαμε διάφορα να αντιμετωπίσουμε από πλευράς υγείας, διότι η θεραπεία είναι ως θεραπεία, αλλά έχετε πάρα πολλές επιπλοκές. Ναι. Όπως φαινάσει, το σημαντικό κομμάτι είναι ότι παρά τα όσα τραβούσε ο Νικολής από πλευράς υγείας, είχαμε ανθρώπους δίπλα μας που πραγματικά εννοιαστήκαν με πάρα πολλούς τρόπους. Από το πιο μικρό, δηλαδή, να πιάνουν ηχθειοδόραμα από το σχολείο, από το φαγητό, δεν έμεινα με μισθητή η Θέκλα μου ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και όταν έλεγα, παιδιά, είμαστε εντάξει, τούτη φάση δεν μπορώ να μαγειρέψω και να παρέχω κτλ. Πάντα είχαμε φαγητό. Δηλαδή, ήταν ένα πράγμα το οποίο έλειψε μου από την Κύπρο. Και διερωτούμουν αν ήμουν στην Κύπρο, θα είχα τούτο το πράγμα, Ότι ήταν αν δεν το μια κοινότητα Αμερικανών που ήταν γύρω από το. ήταν κοινότητα Αμερικανών από το σχολείο τη Θεοδόρα. Οπότε, όταν αντιληφθήκαν ότι έχουν ένα καινούριο κοριτσάκι στο σχολείο κτλ., ερωτήσαν τι και πώ και γιατί. Βεβαίως, εμείς εξηγήσαμε το σενάριο τη ζωή μα, έπρεπε να το εξηγήσω. Λοιπόν, και οπότε έτσι σιωπηλά γίνεται ένα νησί έτσι παραστάσεις που παίζαν πίσω από μας, που μας εκαλύπταν σε διάφορα επίπεδα. Και έναν για μένα τεράστιο, το πιο τεράστιο ίσως επίπεδο ήταν όταν χάσαμε τον Νικόλη Μπλε και δύο από τις μαμάδες τούτες που ήταν έτσι πιο κοντά μας είπαμε ότι ξέρεις Αλεξιά, ξέροντάς σε, διαβάζοντάς σε, ξέρουμε ότι στην πορεία θα σου δώσει δύναμη να συνεχίσεις αν έχεις ένα σκοπό έτσι πιο μεγάλο από εμάς. Εντάξει. Και είπα τους παιδιά, είμαι σε άθλια κατάσταση. Δεν ξέρω πώς να συνεχίσω να ζω με το πράγμα που μου συμβαίνει, παρόλο που Θέκλα μου με το που γύριζα και θεωρούν τη Θεοδόρα που με έβλεπε που έπεσα, ήταν για μένα, ξέρεις, σε κάθε μέρα ο πάτης ότι Έναν ξυπνά. κίνητρο του. Και είπες μου, Αλεξία μου, κιόλας ότι μετά που έφυγε ο Νικόλας, εσύ επέλεξες και καλά έκαμες να Ναι. παραμείνεις στο Μαϊάμι να τελειώσει το μωρό της σχολικής του χρονιάς και μετά να επιστρέψετε στην Κύπρο. Μπράβο. Ήθελα σταθερά για την Ναι, Θεοδόρα. ναι. Σταθερά μέσα του τον ούλον των παράλογων, Ναι, παράδοξων, ναι, ναι. απαράδεκτων που μας συνέβαινε, το δράμα το τεράστιο που ζούσαμε. Ήθελα για τη Θεοδόρα να μείνουν κάποιες σταθερές. Ναι, καλά έκαμες. Ναι. Οπότε, τούτο. Οπότε, τούτες οι μανούλες σε κλά είπαν ότι εμείς οργανώνουμε τα διαδικαστικά, φτιάχνουμε το Νικόλα Ζωή, Νίκολα Ζωή, διότι φτιάχτηκε στην Αμερική τούτον το ίδρυμα. Λοιπόν, και ξεκινούμε τούτον τον αγώνα για να βρούμε τούτες τις... Εγώ είπα του τι θέλεις να κάνουμε, να βοηθούμε οι οικογένειες. Ή είπα τους παιδιά για μένα θα ήταν πάρα πολλά όμορφων αν ετοιμούσα του Νικόλα την ευχή του κανέναν άλλον παιδί να με νιώσει τον τεράστιο πόν. Και πώς θα την τιμήσουμε? Θα την τιμήσουμε εάν βρούμε την έρευνα την οποία μπορεί να μας βοηθήσει, τις έρευνες τις οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν. Γιατί δεν έχουμε εργαλεία, Τέκλα μου, άρα πρέπει να επενδύσουμε για μέσα στα εργαλεία. Οπότε φανήκαμε τυχεροί. Ήμασταν ήδη σε επαφή με τον Boston Children's, με μια ομάδα γιατρών, οι οποίοι για μένα τούτοι οι άνθρωποι κάνουν θαύματα, προσπαθούν τουλάχιστον. Εδώ και ένα χρόνο οργανώνουν το liquid biopsy που είπαμε και νωρίτερα, το οποίο είναι προγνωστικό εργαλείο. Είναι για όλα τα παιδάκια του κόσμου, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Δηλαδή, ξέρεις, κάποτε στην Κύπρο σκεφτούμαστε, μα γιατί να υποστηρίξω την Boston, τον Boston Children's, που για μένα είναι ένα πανεπιστήμιο που ας πούμε η Harvard. Είναι το Harvard πίσω από τούτο. Δεν μπορεί Ναι. κανένας άλλο να πει άλλον, ας πούμε. Δεν Ναι. χρειάζεται. Ναι. Αλλά παίρνουν το κομμάτι, παραβλέψουμε το, εντάξει. Να το υποστηρίξω γιατί τούτο το εργαλείο στο τέλος είναι στα χέρια του παιδιάτρου σου και να μπορεί ο παιδιάτρος σου να έχει την πρόγνωση στα χέρια του για πολλά είδη παιδιά. Να το υποστηρίξω ακόμα γιατί αν έχω έναν παιδάκι το οποίο είναι ήδη σε θεραπεία, μπορεί το εργαλείο πανεύκολα με μια αναφέμαξη νέματος να σου πει αν πάει καλά η θεραπεία υφιστάμενη. Και όχι να περιμένεις 4 μήνες όπως έκαναμε εμείς να κάνεις PET scan MRI για να πάρεις τα καλά ή τα κακά μαντάτα. Μάλιστα. Άρα για μένα μόλις διάβασα τούτη την έρευνα και βρεθήκαμε τούτους τους ανθρώπους, απόκτησε μια δυναμική στο μυαλό μου έτσι τεράστια γιατί ήταν η ελπίδα που
που κρατούσε Άρα οι τόσο. άνθρωποι τούτοι στο Πανεπιστήμιο Μπέδων της Βοστόνης προσπαθούν μέσω έρευνας να αναπτύξουν ένα εργαλείο προώρης ανίχνευσης ή πρόβλεψης πιθανότητας εμφάνισης παιδικού καρκίνου. Σωστό. Και εργαλείο το οποίο να δείχνει αν ανταποκρίνεται το παιδί στη θεραπεία, το οποίο να μην είναι επεμβατικό εργαλείο, είναι μόνο με λήψη αίματος. Ένα αιματολογικό τεστ δηλαδή. Είναι πολλά σπουδαίο τούτο, είναι τεράστιο. Σπουδαίο, σπουδαίο. Είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο και θα εξελιχθεί και στους ενήλικες. Δηλαδή παράλληλα τρέχει άλλη έρευνα που εξελίσσεται έτσι. Γιατί όντως σε γονιδιακό επίπεδο διαφέρουμε από τα. Είμαστε διαφορετικοί. Ναι. Και ο λόγος που θεωρώ, Θέκλα, ότι ενώ εκαλυφθήκαν αποστάσεις στον καρκίνο για τους ενήλικες, στα παιδιά είναι κάτι ότι μεγαλώνουν κιόλας, έχουμε μία δυσκολία. Καταλαβές. Άρα, ναι, θεωρώ ότι που έναν ευρώ, ως 10 ευρώ, ως οτιδήποτε, δηλαδή πες ότι κάθε μήνα εγώ μπορώ 50 cents να σώζω το μηνιαίο μου αυτό. Θα τα έδινα για τον σκοπό, ειλικρινά σου μιλώ. Γιατί τούτος ο σκοπός είναι να καλύψει όλους μας. Είτε γιαγιά είμαι, είτε παππούς, είτε μάμμα, είτε πατέρας. Πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει στο Ίδρυμα? Έχεις λοιπόν, έχουμε μία ιστοσελίδα την οποία έχουμε εδώ και ένα χρόνο σχεδόν, έτσι 10 μήνες σίγουρα. Είναι www.nicolazoifoundation.com. Να, να το βρω, να το μοιραστώ στο κανάλι μας. Yeah. Ένα λεπτό. Είναι www.nicolazoi, είναι με CH ο Νικόλας, άρα NICHO. LAS. Ναι, το βρήκα. Τέλεια. Τώρα να κάνω share τη σελίδα για να τη δείχνει και εδώ. Βλέπεις την, ναι. Ακόμα, προετοιμάζεται. Να ανέβει. Ναι, εδώ είμαστε. Να τον Νικολή, πρώτον πλάνο. Εδώ. Στο σύνολο. Μα τι ωραίο είναι το κράνος που φορεί ο Νικόλας, α? Ναι, ήταν σούπερ ήρωας εκεί. Τουλάχιστον έτσι wow. Νιώθα τις μέρες. Wow. Ναι. Έχει και μια περιγραφή, Θεκλά μου, με ετοιμαζόμαστε να πούμε και στα ελληνικά, αλλά έχει και περιγραφή εδώ ξεκάθαρα του αγώνα, του τι είμαστε, το τι προσπαθούμε να κάνουμε. Και βεβαίως τη σελίδα της εισφοράς, τα donations, ξεκάθαρον καμία. Και σήμερα ξεκινήσαμε μια πολλά δυνατή καμπάνια που θέλω να μοιραστώ μαζί σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Να τον κοίτατο. Ήταν να σε ρωτήσω αν ήθελες να μου στείλεις φωτογραφίες, αλλά αν μπορώ να τις χρησιμοποιήσω τούτες στο βίντεο, ναι. Ναι, μπορείς. Μπορείς. Και να σου στείλω κι άλλες. Ο Νικόλης μπορεί να θυμίσει ο Αντωνεύκα, αλλά κάποια στιγμή είπε ότι «Μάμα, μίλα. Μίλα για τον πόνο», είπε μου. Μάνα μου. Ναι, ήθελε να μοιραστεί ότι είναι πόνος που είναι απαράδεκτος, απαράμιλος. Δεν που κοφκίδα με τη Γαλοπούλη. Ναι, μα κοίταξε. Καμνή χάρβικ τη Γαλοπούλη, αν είδε. Ότι κάθε Κυριακή είναι ο άνθρωπος σου. Ελέ μου, μαμά, την Κυριακή η οικογένεια μαζεύκεται. Φέρ τη Θεοδώρα και έλα δαμε με τον παπά, φέρ το ψητό, τις πατατούλες, τη σαλατούλα να κάτσουμε να φανάξει τις κλείστες Κυριακές, σημείωσε στην Αμερική κυρίως, είμαστε στο νοσοκομείο. Δηλαδή, πολλά λίγο καταφέρναμε, ας πούμε, είμαστε σπίτι 5 μέρες του μήνα και τις υπόλοιπες στο νοσοκομείο. Ήταν πολλά δυνατή. Δάμε ένα ψήσι στέικ, δάμε. Ναι. Ο άνθρωπος ήταν τα food, η γεύση ήταν το σημαντικότερο. Και ξέρεις πολλά μωρά θέκλα μου που παίρνουν το πράγμα, γιατί μιλώ με πάρα πολλές μανούλες, έτσι. Και Κύπριες και ξένες, αλλά και Κύπριες. Η μαγειρική είναι ένας τρόπος έκφρασης για τούτα τα ναι. Μωρά που καθόνονται. Καταλαβες. Ναι, ναι. Άσε που οι γεύσεις αλλάσουν τόσο πολλά και θέλει τόσο πολλά να γευτεί το steak. Και παρόλο που ήξερε ότι εν και να μπορέσω να καταλάβω τη γεύση steak, εν τούτης εν έχανε τον πρίο του και το κέφι του να πράξει. Καταλάβες, να το φτιάξει. Ήταν μεγάλο κοπέλι. Χαρισματικός. Ήταν.
Εντάξει, νομίζω κάθε μωρόν αστεράκι όπως το ονομάζουμε, που φεύγει έτσι Νομίζω λες ήταν, γιατί λες είναι, γιατί νομίζω ζει. Είναι Νικόλα Ζωή το foundation του. ναι. Για μένα ο Νικόλας ένα ζει για πάντα. Ζει, ναι, νομίζω είναι. Για πάντα. Καθόρισε με και θα με καθορίζει ως άνθρωπο. Όχι η ιστορία του. Όχι η Ψυχή του, κορή, ψυχή του. ψυχή του. Η ψυχή του. Εντάξει. Ήταν ένα πνεύμα έτσι. Αν με λέει σε μένα νεανικό, τούτο δεν ξέρω να μπορεί να τον έλεγε. Αλλά εντάξει. Ο πόνος είναι πόνος, Θεκλά μου. Βέβαια, σίγουρα. Αλλά με τον Νικόλα δεν λέμε Θεκλά, και θέλω να το πω τούτο δημόσιο, και να το πω πολλές φορές. Δύο πράγματα πολλά σημαντικά. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι εδώ ζούμε το τόσο. Ζούμε το μικρό, Θεκλά μου. Το λίγο. Και ότι πρέπει ο ένας τον άλλον να τον αγκαλιάσει όπως μπορεί. Ότι δεν είμαστε μονάδες. Είμαστε κοινότητες και δρούμε καλύτερα και αναπτυσσόμαστε και εξελισσόμαστε ως κοινότητες, ως σύνολα. Άρα, Είπες μου, Αλεξία μου, ότι το όνομα του podcast σου, Every Breath You Take, το εμπνεύστηκε ο Νικόλας, ναι. ναι, cause every breath counts. Every Yeah. breath counts, ναι, σωστά, every breath counts. Cause every breath counts. Είναι ένα wellness podcast, άρα όπως και εσύ συζητάς τα ωραία που συζητάς και θέλεις να μαθαίνεις τον κόσμο πράγματα, να βγάλεις ιστορίες προς τα έξω που μας διδάσκουν εμάς τους υπόλοιπους πάρα πολλά πράγματα. Γιατί εγώ έμαθα από τις δικές σου ιστορίες πάρα πολλά πράγματα. Περίμενα με αγωνία τα γράμματα, ρε Θεκλά, που ξεκίνησες σε πρώτη φάση να το κάνεις. Εντάξει, περίμενα με αγωνία να δω τι θα αναλύσουμε, τι σενάριο θα παίξει και ξέρεις τι. Ήταν πρωταγωνιστές της δικής μου ζωής. Δηλαδή ζούσα κάποια πράγματα από τότε μέσα στο γραφείο μου. Κατάλαβε. Και κάποτε σκέφτομαι τι ωραία θα ήταν να είναι κάθε μου δίπλα της. Όχι για να έχω τον τηλεοπτικό, με κόφτε. Αλλά για να μπορώ να το αναλύω και εγώ από διατροφικής πλευρά. Και να δηλαδή, λέω, χρυσή μου κορή, έτο γιατί είσαι σταγκωμένη στη διατροφή σου και εμπορείς. Κατάλαβες. Τόσο το ένα συνδεδεμένο με το Ναι, άλλο. σίγουρα, σίγουρα. Να διαβάσω λίγο την περιγραφή στα ελληνικά. Καλό. Το Nicola Zoe Foundation είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην αγαπημένη μνήμη του Νικόλα Αρτεμίου. It advocates, σημαίνει συνηγορεί, το advocates, Ναι. συνηγορεί για τους ασθενείς με παιδιατρικό σάρκωμα, χρηματοδοτώντας έρευνα και το fostering σημαίνει προωθώντας, Υποστηρίζει. Ναι. υποστηρίζοντας τη γνώση πάνω σε αυτήν την ασθένεια, το παιδικό σάρκωμα. Αυτός ο οργανισμός μαζεύει χρήματα για να χρηματοδοτήσει χορηγίες για τους ερευνητές για το σάρκωμα. Το Ίδρυμα Νικόλας Ζωή τολμά να ονειρεύεται εξελιγμένες ιατρικές θεραπευτικές ευκαιρίες για παιδιά με Ewing σαρκώμα και διagnostικά εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν να γίνεται πιο έγκαιρη διάγνωση και πιο προσωποποιημένη ιστορία. Εδώ λέει «Read my story about us». Είναι η ιστορία του Νικόλα στα αγγλικά. Α, Ήταν ένα αγοράκι φωτεινό. ναι, Είναι ένα αγοράκι φωτεινό. είναι, Και θα είναι. Ναι. λοιπόν, και να δούμε πώς μπορεί κάποιος να κάνει donations εδώ, Ναι. Άρα μπορείς να γράψεις το όνομα σου. Κάτσε να το δοκιμάσουμε εδώ για να δει ο κόσμος πώς το κάνει. Βεβαίως. Μπορεί κάποιος να το κάνει και να μην φανεί το όνομα του, δεν θέλει να φανεί. Ναι, θα βάλεις όνομα. Χρειάζεται. Απλώς το όνομα βοηθά μας έτσι ώστε πολλές φορές παθαίνουμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Παίρνουν email πίσω που τους λέει ότι ξέρετε, πήραμε την εισφορά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αλλά επειδή ζούμε σε μια κοινότητα χωριό, Θέκλα μου, πάρα πολλές φορές νιώθω την ανάγκη. Έχει άτομα τα οποία ξέρω και θέλω να επικοινωνήσω μαζί τους και να τους πω έναν ευχαριστώ. Είχε πολύ στήριξη μέχρι στιγμή από τους Κυπρίους, παρά το ότι. Μπορεί κάποιο να βάλει ποσό σε ευρώ ή μόνο σε δολάρια. Σε δολάρια. Πάει κατευθείαν, Θεκλά, στο λογαριασμό που είναι τη Κοστόλη. Και τούτο θέλω να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί τώρα με μπερδεύεται. Και λέει, μα γιατί να κάνω εγώ τώρα το transaction. Να πάει που το euro να πάει στο δολάριο. Γιατί ακριβώς η έρευνα γίνεται στην Κοστόλη. Έγινεται στην ευρώ. Okay. Και εμείς υποστηρίζουμε απευθείας, παρά το ότι δεσμεύονται τα λεφτά και δίνουμε τα, διότι καθώς προχωράει η έρευνα, θέλουμε να είμαστε σίγουροι βήμα-βήμα να ξέρουμε τι γίνεται για να το βγάλουμε μπρος τα έξω του το πράγμα. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Κάμινω το τώρα στην οθόνη, φυσικά μετά να σβήσω τα στα... Ναι. Για τις πιστωτικές μου, ναι, εντάξει. Ναι. Κάμινω το στην οθόνη για να δει ο κόσμος πώς γίνεται, γι' αυτό το κάνω. Εντάξει, εντέλειο, πάρα πολύ καλά. Ναι, γιατί. Οπότε, να σβήσω το. Να σβήσω μόνο το. Κανόνισε να μην μπορούμε όλοι να χρησιμοποιήσουμε το. Άμα το γράφω και σωστά είναι καλύτερα. Ο Νικολής είπε ότι η μάμα αθύμιζε τον κόσμο ότι κάθε αναπνοή μετρά και πώς ευκήκε το πράγμα το «Cause every breath counts» που χρησιμοποίησα σαν έτσι τίτλο του podcast μου. Όταν μπήκε αναγκάστηκε να μπει στον αναπνευστήρα ο Νικόλας, γιατί όταν πήγαμε στην Αμερική κατά το ταξίδι κολλήσαμε όλοι COVID. Μάλιστα, και ο Νικόλας. Και ο Νικόλας, δεν μας έκανουσε δηλαδή το Ewing Sarcoma, το ότι είμαστε σε μια φάση που πρέπει να αρχίσουμε θεραπεία, ο καρκίνος εδράκιασε, είναι μεγάλο, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, 2 μηνών, ήταν τρελό. Έμας έκανε τούτον, πάμε και με COVID. Οπότε απομονώνουν μας μέσα σε ένα δωμάτιο και τα λοιπά, και ο Νικόλας ξεκίνησε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Ενώ πριν, ακόμα και μετά την τεράστια επέμβαση που έκαμε στην Βιέννη, που ήταν πληρεκτομή, ήταν τεράστια επέμβαση του ρέκτου. Κατάφερε και βγήκε από τον αναπνευστήρα. Εντάξει, διασωλωνιάστηκε και άπειρες φορές σημειώσατε. Ναι, είδα το και από τις φωτογραφίες. Ναι. Εντάξει, έγινε. Οπότε, έκαμε στο πράγμα. Ναι, έκαμα το. Ναι, είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό. Τόσο απλό. Βάζεις τον αριθμό της κάρτας σου, τα στοιχεία είναι ασφαλή. Ναι. Είναι ασφαλή. Εδώ έχεις τα στοιχεία επικοινωνίας, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση του foundation και μπορεί κάποιος να στείλει email και να γράψει ένα μήνυμα στην ιστοσελίδα. Ναι, γιατί θέλουμε να ξέρουμε, εντάξει, θέλει βοήθεια ο κόσμος αλλιώς, αλλιώτικα, θέλουμε να έχουμε επικοινωνία και επαφή. Θέλουμε. Εδώ έχετε υπάρχουν τα νέα από την ιστοσελίδα και η επικοινωνία. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Με την Ελλάδα έχεις συνδέσεις, Αλεξία, συνδέθηκες... Περιμένω να με συνδέσεις. Περίμενα το πρωτομήθημα για να με συνδέσεις. Είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να με φέρεις σε επικοινωνία και σε επαφή με εκείνους που νομίζω ότι είναι σωστή. Θέκλα μου για να ξέρω για το έργο μου. Ναι, τούτο που θέλω να πω, ότι μέσα από τούτο το βίντεο το οποίο θα ανέβει στο κανάλι μας στο YouTube, στο δικό μου το κανάλι στο YouTube και στο δικό σου το κανάλι στο YouTube. Στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω και τα στοιχεία του καναλιού της Αλεξίας. Θέλω να περάσει τούτο το μήνυμα. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει πολλοί κόσμος και στην Ελλάδα που τον ενδιαφέρει άμεσα ή έμμεσα και που είναι ευαισθητοποιημένος πάνω στα ζητήματα του παιδικού καρκίνου και σίγουρα θα θελήσουν να βοηθήσουν ουσιαστικά και να συμπορευτούν. Ναι. Και όπως είπες και εσύ, και ακόμη και μικρότερη προσφορά μετρά, δηλαδή ό,τι ποσό μπορεί να δώσει ο καθένας. Ναι. Γιατί τούτο το ποσό πάει ειδικά, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και το ποσό πάει ούτως ώστε να χρηματοδοτηθούν, να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση ουσιαστικά των ερευνών για την ανάπτυξη των νέων μεθόδων έγκαιρης διάγνωσης και έγκαιρης και λιγότερων... Πώς το λένε, μη παρεμβατικής μη παρεμβατικών εξετάσεων και θεραπείας, ναι. Και προγνωστικών
Και προγνωστικό. αυτό. Σήμερα ξεκινούμε μια καμπάνια Θέκλα μου μαζί με τους μικρούς ήρωες που ενώσαμε έτσι τις φωνές μας. Νομίζω να έχουν και άλλα ιδρύματα κοντά, απλώς ήταν έτσι, έγινε με το φουρλά γιατί πορευτήκαμε στα ίδια, σκεφτήκαμε... Ξέρεις ότι ένας άλλος φίλος μου με παρόμοια ιστορία που είχαμε παρόμοια σχέση είναι ο Λουκάς ο Φουρλάς και με οι μικροί ήρωες, ναι. Και με τον Λου... Και με τον Λουκά, ναι, με τον Χρήστο, τον Μακαρίτη, τον αδερφό, τον αδερφό του Λουκά, ήμασταν πολλά στενοί φίλοι και έτσι ευτυχώς έφυγε ο Χρήστος πριν να φύγει η Αρτεμής, πριν να διαγνωστεί το μωρό, αλλά ήταν έτσι έγινε μια... Ήταν παρόμοια η ασθένεια της Αρτεμίδος, θυμάσαι. Η Αρτεμής είχε εντοτείνει καρκίνο, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι είδος καρκίνο. Ο πατέρας μου παρακολουθούσε πάρα πολλά στενά την όλη κατάσταση. Εντάξει, με τον Λουκάνε κάναμε μια κουβέντα, είπε, λέει μου, ξέρεις, εγκοινός ο σκοπός. Και είπα του εγκοινός ο σκοπός, λέω του, και για μένα πρωτεύει η έρευνα, λέει. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και να βγάλω προς τα έξω μια καμπάνια, ονομάσαμε την Every Step Counts, κάθε βήμα μετρά. Ωραία. Λοιπόν, και παροτρύνουμε όσους έχουν να κάνουν με αθλητισμό, είτε τρέχουν, είτε παίζουν μπάσκετ, μικρή μεγάλη Θέκλα μου, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα κυκλώματα. Θεωρώ ότι να γίνει μεγάλη την καμπάνια. Νιώθω ότι να πάει πάρα πολύ καλά. Σήμερα την ευκάλαμε. Δηλαδή, ευκήκα εγώ, να ευκεί ο Φουρλάς και μετά να ευκούν οι Ολυμπιονίκες μας και να δίνουν βήμα. Για τους φίλους από την Ελλάδα που ίσως δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Λουκάς Φουρλάς. Ο Λουκάς Φουρλάς είναι ένας Κύπριος ευρωβουλευτής, ήταν για χρόνια δημοσιογράφος, παρουσιαστής ειδήσεων, ο οποίος είχε έναν κοριτσάκι, το οποίο επέθανε μετά από μακροχρόνια εντυπωσιακό μάχη με τον παιδικό καρκίνο. Για να καταλάβεις, θυμάμαι τη φάση που ήταν έγκυος η Ηλέκτρα την Άρτεμι. Είμαστε στο Holland & Barrett, στο κατάστημα, και αγοράζαμε και δύο οργανικά προϊόντα. Για να καταλάβεις το που λέμε, δεν παίζει. Δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή, shit happens, εν το ρητόν το δικό μου. Δηλαδή, και η μάμα της Άρτεμις πρόσεχε τα οργανικά της, τα αυτά της, να μην έχει παράπεντο. Θέλω να σου πω ότι άμα είναι να τύχει. Θα τύχει. Ας έχοντα πραγματικά τούτο. Ναι. Λοιπόν, αλλά ξεκινούμε την καμπάνια να βγούμε προς τα έξω. Καλό έτσι ο κόσμος να μας παρακολουθήσει λίγο. Να σου δώσω το για γίνον υλικών. Βεβαίως να μου δώσεις. Ευχαρίστως. Σήμερα το βάλαμε στο Instagram. Εσύ θέλω να καθοδηγήσεις έτσι λίγο τον κόσμο, το κυπριακό ίσως και το ελλαδικό κοινό. Για την περφούσα μάνα, γιατί νιώθω Θεκλά ότι και θέλω το βάλω λίγο στο τραπέζι και το συζητήσουμε λίγο και θέλω να σε ακούσω εσένα, εντάξει. Νιώθω ότι έχουμε στο μυαλό μας ότι ξέρεις, είναι ένας τρόπος που περθεί η μάνα. Ένας πρέπει να το πει. Ποιος είναι ο τρόπος να βάλει τη μαύρη τη μαντήλα και να μην ξανασηκώσει το κεφάλι της ποτέ? Τούτος ο τρόπος, επίτρεψέ μου να σου πω ως επιστήμονας ψυχικής υγείας, ότι πρόκειται για την επιτομή του περιπλεγμένου πένθους, που πρόκειται για μια ψυχική διαταραχή που προκύπτει όταν η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει το πένθος της. Το πένθος θέλει αντιμετώπιση, και η αντιμετώπιση του πένθους δεν είναι μόνο με το να μαυροφορεθούμε και να είμαστε σε μια συνεχή συνθήκη που να ντρεπόμαστε να δείξουμε χαρά, να δείξουμε ενθουσιασμό, να δείξουμε προσπάθεια. Τι είναι, δεν είναι πένθος, τι είναι το πράγμα, τι είναι. Είναι μια σεξιστική, τυπολατρική, στερεοτυπική αντιμετώπιση της πενθούσας μάνας ή της χείρας γυναίκας. Ναι. Και ότι είναι στις γυναίκες εντοπισμένο, ότι όταν πεθάνει το παιδί σου, ή πεθάνει ο άντρας σου, ή πεθάνουν οι γονείς σου, ή πεθάνει ο αδερφός σου, η αδερφή σου, οφείλεις να σταματήσεις να ζεις. Να βάλεις μαύρα ρούχα, να σκύβεις το κεφάλι και να μην υπάρχεις. Ναι. Και στη σύγχρονη γλώσσα της ψυχολογίας αυτό ονομάζεται perplexed mourning, περιπλεγμένο πένθος, που είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή η οποία προκύπτει όταν ένας άνθρωπος δεν περνά όλα τα στάδια του πένθους με όποια σειρά του έρχεται να τα περάσει. Και για όσο χρόνο χρειάζεται. Να πω λίγα πράγματα για το πέθος. Έχω και στο κανάλι μου playlist για το πέθος.
Υπήρχε παλιά η πιο γνωστή παγκοσμίως θανατολόγος Ελίζαμπεθ Κιούμπλερ-Ρος, η οποία φυσικά πέθανε, ονομάζεται θανατολόγος, η οποία έβρε τα 5 στάδια του πένθου, το οποίο είναι άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση, βαριά κατάθλιψη, αποδοχή. Σήμερα, με βάση τα ευρήματα της νευρολογίας και της νευροψυχολογίας, γνωρίζουμε ότι έχουν κάποια ανισχύντα τα 5 στάδια του πένθους, όμως δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνουν με την ίδια σειρά ή να διαρκούν έναν πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, γιατί παλιότερα έλεγαν ότι μέχρι τους 6 μήνες είναι εντάξει να πενθείς, μετά τους 6 μήνες θεωρείται κατάθλιψη. Τώρα έχουν ανοίξει τα κριτήρια και λέει ότι και ένας χρόνο, και 1,5 χρόνο, και 2 χρόνια μπορεί να είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί το πένθος. Και τι σημαίνει πένθος? Πένθος σημαίνει ότι έχω στον εγκέφαλο μου νευρικές συνάψεις, οι οποίες απεικονίζουν τη σχέση μου με έναν πρόσωπο που έχει πεθάνει στην παρούσα περίπτωση. Κάθε φορά που ξυπνώ το πρωί ή κάθε φορά που αφαιρούμε, όταν έρθει στη μνήμη μου τσούνον το πρόσωπο, ενεργοποιείται το νευρικό κύκλωμα, το οποίο λέει ότι είναι ζωντανό και μπορεί να πιάσω το τηλέφωνο μου, να το πιάσω τηλέφωνο ή να του φωνάξω το όνομά του και ξαναθυμούμαι ότι πέθανε. Και για με ξαναθλίβομαι, και για με ξανακλαίω, και για με ξαναπέφτω. Και θέλει έναν ικανό χρονικό διάστημα για να χτίσει ο εγκέφαλος μας νέα νευρονικά κυκλώματα, τα οποία να λένε ναι, αγαπώ τον Νικόλα, ο Νικόλας είναι τούτον, 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 και τώρα ο τρόπος με τον οποίο θα έρχομαι σε επαφή με τον Νικόλα είναι με τον ασχολούμαι με το foundation. Εσύ όντως πενθείς υγιώς. Με τρόπο που να σε βοηθήσει και εσένα να παραμείνει ζωντανή, θα βοηθήσει και την κόρη σου να έχει μια υγιή ζωή και να μην πάει θύμα. Ναι. Δηλαδή, ναι. Ο γιος σου έχασε τη φυσική ζωή από τον καρκίνο, και η κόρη σου να χάσει τη φυσική ζωή από το περιπλεγμένο πένθος της μάνας της, η οποία θα είναι σύμφωνη με την κυπριακή παλιωμοδίτικη σκέψη ότι επέθανες το παιδί σου, έπαψες να υπάρχεις ως γυναίκα. Sorry που με εντώνει. Καλά έκανες τους εντώνει, διότι φτάνεις με πάρα πολλά από το πράγμα που ζω, παρουσιάζεις. Μα είναι αλήθεια. Εσύ κάνεις ό,τι είναι πιο healthy για να πενθήσει. Το πένθος λέει ολοκληρώνεται όταν δημιουργηθούν νέα νευρονικά κυκλώματα που να απεικονίζουν τη σχέση, όπως είναι τώρα. Εσένα η σχέση σου με τον Νικόλα ποια είναι? Ότι έχεις πολύτιμες αναμνήσεις μέσα σου που κανένας δεν μπορεί να σου πιάσει. Οι αναμνήσεις που έχεις των στιγμών, των χρόνων, του ταούλα που ιδίωσες με τον Νικόλα. Επίτρεψε μου να σου πω ότι λόγω της ασθένειας του Νικόλα και λόγω του ότι εγνώριζε και ο Νικόλας πως ήταν πολύ πιθανό να φύγει και το γνώριζε και εσύ περάσετε εξαιρετικά ποιοτικό χρόνο παρόλο τον πόνο του Νικόλα. Δηλαδή ο χρόνος που επέρασες με το μωρό ήταν πολλά ποιοτικός και το σούλος είναι καταγεγραμμένος μέσα σου. Δεν ξέρω αν πιστεύεις τη ζωή μετά θάνατον, πιστεύεις? Ναι. Πιστεύεις. Yeah. Εντάξει, γιατί έχει να κάνει με τα πιστεύω. Και εγώ πιστεύω στη ζωή μετά θάνατο. Αν δεν πιστεύεις στη ζωή μετά θάνατο, θα μπορούσε να το εξηγήσεις ότι οι δονήσεις του Νικόλα μένουν σε τούτον το φυσικό κόσμο και εξακολουθεί να υπάρχει μέσα από αυτές. Εγώ πιστεύω στη ζωή μετά θάνατο. Πιστεύω ότι σίγουρα όταν πεθάνει ένας άνθρωπος απελευθερώνεται από όλους τους σωματικούς πόνους. Οπότε γλίτωσε μόνος του το μωρό. Και ότι ζει σε έναν εντελώς ελεύθερο περιβάλλον και πιστεύω ότι μπορεί και βλέπει πως είσαι και να επικοινωνήσει μαζί με έναν τρόπο πνευματικό, όχι φυσικό τρόπο. Οπότε υγιές πέθος είναι να κρατάς του τον ούλον το θησαυρό με τις αναμνήσεις και με τη γνώση ότι το παιδί σου υπάρχει, ότι το παιδί σου χαίρεται όταν χαίρεσαι, ότι το παιδί σου ενθουσιάζεται όταν ενθουσιάζεσαι και ότι απαλλαγμένων πόνους, άγχη, φόβη, οτιδήποτε ανθρώπινο το επιβάρυνε και μπορεί να επιβάρυνε άλλους ανθρώπους, μπορεί μόνο να χαμογελά και να ονειρεύεται και να δημιουργεί τα όνειρά του. Τούτον είναι πέθος. Τούτον είναι δημιουργικό πέθος το οποίο κάνει το θάνατο να έχει νόημα. Ναι. Δεν ξέρω αν πιστεύω στα στάδια του πένθους. Όχι, σου λέω τα στάδια του πένθους πλέον αφισβητούνται επιστημονικά. Αφισβητούνται επιστημονικά. Ζω έναν πράγμα, δηλαδή είμαι σε μια θάλασσα που μια φουρτουνιάζει, να το πω έτσι πάρα πολλά απλοϊκά, και μια γαλινεύει του τη θάλασσα. Και για μένα που φουρτουνιάζει, εν την ώρα που πρέπει να σταθώ λίγο πίσω και να αποδεχτώ τον τη φουρτούνα, και είναι οι θύμησες που λέεις, και καμιά φορά είναι και το παράπονο του ότι εγώ δεν έχω άλλες εμπειρίες με τον Νικόλα. Τώρα μπήκα σε μια διαδικασία
Θεκλά μου, που σκέφτομαι ότι θέλω να βρω καινούργιες φωτογραφίες του Νικόλα. Αλλά ο Νικόλας δεν υπάρχει πια, δηλαδή στη φυσική του κατάσταση, λες και εσύ. Άρα έχω τις παιδικές φωτογραφίες του Νικόλα. Ξέρεις, για μα... άμα είσαι μανούλα, το πράγμα πολλά δυνατό. Θέλω να το καταλάβω. Οι μανούλες που το περάσαν, που το περνούν το πράγμα, ότι ας έρθουμε και κοντά, να βρω τον τρόπο να τις φέρω κοντά και να είναι αφού λίγα. Έδειξα προηγουμένως ότι υπάρχει τρόπος επικοινωνίας, να το ξαναβάλω στην ιστοσελίδα, να το ξαναμοιραστώ, υπάρχει τρόπος επικοινωνίας μαζί σου. Γιατί πόσο λυτρωτικό γίνεται όταν, ξέρεις, κάθε μάνα στη θέση μου βιώνει το ίδιο πράγμα και ως έτσι άλλη ιστορία. Μπορεί να σου στείλουν email, εσύ το απαντάς στο info@nicolaszoifoundation.com, ναι. Ναι, απαντώ το εγώ. Και τώρα είμαστε στα πρόσφατα και με την Κίκαν τη Γεωργίου, η οποία είναι μια απίστευτη ηθοποιός. Η Κίκα, η οποία έχασε τον Κωνσταντίν της ένα μήνα μετά που έχασα εγώ τον Νικολή μου, και είμαστε σε επαφή τον τελευταίο χρόνο. Βλέπεις το που άνοιξε σελίδα του Instagram. Φαίνεται το Instagram. Ναι. Άνοιξε σελίδα του Instagram. Έκαμε σε follow. Ναι. Τώρα να σου στείλω και μήνυμα. Τέλεια. Άρα, τούτον ότι ξέρεις, περνάς όπως το περνάς, με πολύ θλίψη, πάρα πολύ θλίψη, με μέρες οι οποίες σου φαίνονται ατέλειωτες πολλές φορές, γιατί ακριβώς αλλάζεις ταυτότητα. Εγώ νιώθω ότι το βιώνω, είμαι σε μια φάση που αλλάζω την ταυτότητα του ποια είμαι. Βέβαια. Και προσπαθώ να χρησιμοποιήσω τούτο νουλον το οποίο επέρασα για το καλό. Τούτο, αν και ακούτε πολλά έτσι αλτρουιστικό και πάρα πολλά όμορφο, αλλά νομίζω ότι τούτο είναι να μου δώσει θάρρος να προχωρώ σε αυτή τη ζωή. Και να πιστεύω επίσης ότι εμπορετώνουν το πράγμα. Ναι. Αλλά τούτο είναι ότι, ξέρετε, και είχαμε να πέσεις και να υπάρξουν μέρες πάρα πολλά. Απλώς δεν άθελα από την κοινωνία, σαν έκκληση του πράγμα, δεν άθελα από την κοινωνία να πιο δεχτική, πιο ανοιχτή σε τούτο που ονομάζεται πένθος, να δικαιούται ο καθένας να το εκφράσει όπως θέλει και όπως μπορεί. Χωρίς τούτον, ξέρεις το... Μα πώς μπορείς, πώς μπορείς. Με εγώ δεν θα μπορούσα. Με κατάκριση. Με κατάκριση. Με κατάκριση, ναι. Δηλαδή αντί να πούν μπράβο που βρίσκεις νόημα μέσα στον πόνο σου, έρχονται και σου λένε πώς μπορείς να βρίσκεις νόημα μέσα στον πόνο σου. Εμείς σε θέλαμε εντελώς διαλυμένη στα πατώματα εφόσον έχασες το παιδί σου. Πολλοί είναι να πούν μπράβο, Θεκλά, για να είμαι σωστή. Πάρα πολύ να πούν μπράβο. Η αλήθεια είναι όμως ότι, άκουμε και λίγο μου, να σου πω όπως ψυχολόγος, ότι οι άνθρωποι για εξελιχτικούς σκοπούς δίνουμε περισσότερη έμφαση στα αρνητικά σχόλια που σημαίνουν κίνδυνο παρά στα θετικά. Ναι. Ερχόμαστε από το δράμα, ναι, είναι τούτο ακριβώς. Όχι απαραίτητα. Υπάρχουν πρωτόγονοι μηχανισμοί άμυνας, που οι πρωτόγονοι άνθρωποι, επειδή δεν είχαν τη σκέψη, έπρεπε να δίνουν ενστικτοδώς να δίνουν προσοχή στα σημαντικά ερεθίσματα που πρέπει να προφυλαχτούν. Οπότε, λόγω αυτών των πρωτόγονων μηχανισμών άμυνας, αν κάποιος μας πει κάτι αρνητικό, θα δώσουμε περισσότερη σημασία παρά μας πει κάτι θετικό. Γιατί το θετικό δεν συνιστά κίνδυνο, ενώ το αρνητικό συνιστά. Γι' αυτό δίνουμε προσοχή, όχι γιατί είναι πιο σημαντικά για μας τα αρνητικά. Ναι. Όχι, εντάξει. Εμίξτα messages που παίρνω. Ναι, ξέρω, το ξέρω. Εμίξ. Και νιώθω ότι είμαι σε μια φάση στην οποία μπορώ να αποδεχτώ και τα δύο. Το πώς να το δω εγώ, που είναι το σημαντικό για μένα. Ναι, κοίταξε, εγώ προσωπικά πάντως σας έβλεπα με το στυλ το κλασικό της μαυρισμένης μάνας. Ήταν να στενοχωρηθώ και να πω, ρε παιδί μου, θέλει βοήθεια του την κοπέλα, γιατί να διαλυθεί, να χαθεί, μέσα σε έναν αδιέξοδο περιπλεγμένο πέθος που δεν έχει τρόπο να βγει πόξο. Ναι. Και κάνεις κάτι στο παιδί σου. Δηλαδή, επειδή και εσύ πιστεύεις στη ζωή μετά θανάτων, και εγώ πιστεύω. Ναι. Νομίζω ότι ένας λόγος που μας κάνει να έχουμε δύναμη για ζωή μετά το θάνατο
ενώ ότι οι άνθρωποι που αγαπούμε και πλέον δεν είναι σε τούν τη ζωή, είναι να χαίρονται άμα είμαστε καλά. Τούτον συζητήσαμε το με τα δικά μου τα μικρά τα μωρά. Όπως σου είπα off camera, στο κανάλι μου το ξέρει ο κόσμος. Πρόσφατα υιοθέτησα δύο παιδάκια, το δικό μας τον Νικόλαν, ο οποίος είναι ένα χρόνο ακριβώς πιο μικρός που το δικό σας τον Νικόλαν, το δικό σας τον Νικόλαν, και τη Γεωργία, που είναι ένα χρόνο πιο μεγάλη που τη Θεοδώρα. Και όταν γνωριστήκαμε με τον Νικόλα στην αρχή, τον πρώτο καιρό, είπε μου σε κάποια φάση, και βάλει και τα κλάματα το μωρό, γιατί όταν επέθανε η βιολογική του η μάνα από καρκίνο, ο Νικόλας ήταν μόνο 4 χρόνων. Ναι. Από τον καιρό που θυμάται τον εαυτό του, η μάμα του ήταν άρρωστη. Η μάμα των μωρών, η βιολογική, πέθανε από γλιοβλάστομα στον εγκέφαλο. Και σε κάποια φάση άρχισε να κλαίει και λέει μου, λυπάμαι, λυπάμαι, γιατί νιώθω να σε αγαπώ και σκέφτομαι ότι θα λυπηθεί η μάμα μου η πρώτη. Και λέω το αγάπη μου, η μάμα σου χαίρεται να με αγαπάς, χαίρεται να σε αγαπώ, χαίρεται να είμαστε ένα αναδημιουργημένη οικογένεια. Και ένας λόγος που νιώθω τόσο πολύ, έτσι, πώς να το πω, με τα μικρά μου τα μωρά, τούτα είναι τα μικρά μου τα μωρά και οι πιο μεγάλοι είναι τα μεγάλα μου τα μωρά, με τα μικρά μου τα μωρά νιώθω έτσι περισσότερη ευθύνη, με την έννοια του ότι αν ήμουν εγώ στη θέση της γυναίκας που τα γέννησε και πήγε, θα ήθελα η γυναίκα που θα τα υιοθετήσει να τα αγαπήσει σίγουρα. Και κάναμε ξανά και ξανά του την συζήτηση με τον Νικόλα το δικό μας, μέχρι που το κατάλαβε ότι είναι εντάξει να αγαπά τη μάμα τη Θέκλα, γιατί η μάμα η Βάσο στον ουρανό χαίρεται που αγαπά τη μάμα τη Θέκλα. Και το πιστεύω του τον είπα στο μωρό, δεν του το είπα απλώς για να του πω ένα παραμυθάκι να νιώσει καλύτερα. Είναι το συνέστημα μου, το βίωμα μου, ότι οι ψυχές χαίρονται οι άνθρωποι που αγαπούν να είναι καλά. Πιστεύω το λόγο του, το Θεκλά μου, και πιστεύω ότι πολλές φορές νιώθω τον Νικόλα κοντά μου και ακόμα πολλές φορές με τη Θεοδώρα έτσι, νιώθουμε τον τις στιγμές που πρέπει να τον νιώσουμε κοντά μας, να σου πω. Κατάλαβες, δηλαδή, έτσι αμέ που έχουμε την ανάγκη να το πω αλλιώς, ο Νικόλης με τον δικό του τρόπο είναι τζαμέ, έτσι, γιατί όσο ήταν ξεκάθαρο στην οικογένεια μας που πάντα, και με τον Νικόλη ναι, συζητήσαμε και με τη Θεοδώρα, ότι τον που είπα πριν ότι τώρα ζούμε το τόσο και μετά έναν το τόσο. Έτσι το έλεγαμε, ότι γι' αυτό είναι ότι τούτη ζωή... Η αιώνια ζωή μετά, η αιώνια ζωή. Ακριβώς, ακριβώς. Χωρίς πιο σωματικό. Το πιο βασικό τη αιώνια ζωή είναι ότι ξεφορτώνεσαι το υλικό σου σώμα που εντζούν που σου δημιουργεί τις παραπάνω ταλαιπωρίες. Άρα αν καταφέρουμε Θέκλα μου και ζούμε και τα μέτσι μια ζωή στην οποία έχει ουσία. Εντάξει, και ουσία για μένα σημαίνει ότι απλώνω χέρι στο δίπλα. Εν τούτο που είπα πριν, βοηθώ με όποιον τρόπο θεωρώ ότι εγώ μπορώ να βοηθήσω. Αλεξία μου, θέλω να ξέρεις ότι το κανάλι μας είναι πάντοτε ανοιχτό σε σένα. Είσαι ευπρόσδεκτη όποτε θέλεις να συμμετέχεις με βίντεο, με live ίσως. Θες μπορούμε να κάνουμε και live streaming σε κάποια φάση. Ναι. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και τούτο. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που χρησιμοποίησες την πλατφόρμα μας για να μιλήσεις για όσο πολύ όμορφα μιλήσες. Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ. Είσαι πάρα πολλά χρόνια που ήθελα να κάνω μια κουβέντα μαζί σου. Θέλω να με υποσχεθείς ότι να γίνει και ανάπολα. Δηλαδή, να κάτσουμε στο στούντιο και να αναλύσουμε τούτα όλα που έχω σκοπό να ήθελα να αναλύσω μαζί σου. Φυσικά. Πολλά. Φυσικά. Δεν πολλά. Έχει υπόψη σου ότι δεν βγαίνω εύκολα εκτός χωριού, αλλά για σένα θα έρθω στη Λευκοσία. Θα βγει πολλά ωραία. Να πούμε ότι το κουβέντα θα περάσουμε όμορφα εμείς και εκτός και εντός της κάμερας. Είναι πάρα πολύ. Ωραία. Υπέρ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Αλεξία μου, σε χαιρετώ. Φιλιά και στην Θεοδώρα. Να είσαι καλά. Γεια, γεια.